Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το γλυστό του Αγίου Νικολάου, όπου απόψε έχουμε το ματσάκι για την 22η αγωνιστική της Development League ανάμεσα σε Καμπέον Εθνικό Σταρ και Westside. Από τη μία, ο Εθνικό Σταρ με 10 νίκες και 9 ήττες βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας, ενώ από την άλλη Westside με 14 νίκες και 5 ήττες συνολικά βρίσκονται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με το λάθος των σημερινών φιλοξενούμενων. Στην επίθεση τώρα η Άσπρη με τον Σιαπάνη να αφήνει τον Αλέξανδρο Γαλάνη. Αστοχή στο σουτ για δύο. Μάζεψε ο Αθανασιάδης. Πελεχάκης για την κίνηση του Στέφου, δεν μπορείς όμως να βγει συνεργασία. Έρχεται τώρα το πρώτο καλάθι για τον Εθνικό Σταρ. Πάνε λοιπόν το Ρόδι οι γηπεδούχοι για το 2-0. Καλανόπουλος, Τριανταφυλλίδης και από εκεί μπάλα στον Αθανασιάδη. Ποστάρει αυτός. Βάζει κοντά στην ρακέτα τον αντίπαλό του, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Παλεύει ξανά ο ίδιος, ψάχνει επιλογές. Θα βρει έξω τον Τριανταφυλλίδη. Θα αποφασίσει να εκτελέσει τώρα για δύο. Μαζεύει ο Τόλιας. Λαγιός. Έχει την επιλογή του Σιαπάνης, αυτό θα πάει μπάλα. Και από εκεί Πυροδελιδάκης, ο οποίος εκτελεί από το πλάι, βρίσκει στόχο για το 4-0. Δεύτερο καλάθι για τον Εθνικό Σταρ. Ένα από την άλλη Westside συνεχίζουν να αναζητούν τους πρώτους τους πόντους στο παιχνίδι. Westside, οι οποίοι είναι αρκετά ανεβασμένοι στις τελευταίες αγωνιστικές, μετρούν 5 σερί νίκες με τελευταία κόντρα στις μέλισσες με 80-53. Από την άλλη, οι σημερινοί γηπεδούχοι κοιτήθηκαν στα τελευταία δύο παιχνίδια τους. Στην προηγούμενη αγωνιστική δεν τα κατάφεραν κόντρα στις Friends, από τους οποίους κοιτήθηκαν με 72-46. Δίνει ύψος ο Σιαπάνης. Παλεύει και καθαρίζει την φάση ο Γαλάνης. Νέα ευκαιρία για τους άσπρους. Εύκοχος ο Δελιδάκης και πάλι. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι για το 6-0. Πατούν κάπως καλύτερα σε αυτές τις πρώτες φάσεις οι άσπροι. Παραμένουν χωρίς πόντο οι φιλοξενούμενοι. Τριανταφυλόπουλος δεν φάνηκε ότι δεν θα ήταν καλό το τρίποντο. Βλέπετε και την αντίδρασή του. Και έχουμε και νωρίς το time out για τους Westside. Συνέχεια στο match μετά το time out των Westside, γιατί δεν έχουν μπει καλά στο σημερινό παιχνίδι. Με τον Εθνικό Σταρ να προηγείται 6-0. 5 και 20 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 10 λεπτό. Πάση στο play για τον Τόλια. Στην άλλη πλευρά είναι και ο Δελιδάκης, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ ζεστά το παιχνίδι. Θα βρει τώρα το τρίποντο για το 9-0. Είναι το τρίτο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Κάνει το βηματάκι πίσω ο Γαλανόπουλος, θέλει να απαντήσει, αλλά θα βρει σίδερο η προσπάθειά του. Και μάζεψε ο Τόλιας, ασίστ στον Σιαπάνη. Στην κορυφή ο Τόλιας. Γαλάνης είδε εξαιρετικά τον Δελιδάκη. Θα τελειώσει και αυτή την φάση με επιτυχία. 11-0 πλέον. Πάρα πολύ αποτελεσματικός ο Δελιδάκης σε αυτές τις φάσεις που έχει χρειαστεί να εκτελέσει. Πολύ ωραία η φάση εδώ με τον Πελεχάκη να συνεργάζεται άψογα με τον Αθανασιάδη. Δεν είναι το καλάθι ωστόσο. Συνδυασμός τώρα για τους άσπρους. Ο Δελιδάκης αυτή τη φορά θα αστοχίσει. Στέφος. Κάνει την μπάλα αλλά υπάρχει και φάουλ από τον Σιαπάνη.
Έχουν περάσει 6 λεπτά στο παιχνίδι και ακόμα οι Westside δεν έχουν καταφέρει να βρουν το πρώτο τους καλάθι. Στέφος τώρα θα έχει μια ευκαιρία. Μπορεί να ανοίξει λογαριασμό για τους Westside από την γραμμή των Βόλων. Χάνει και την δεύτερη, ούτε τώρα θα έρθει ο πρώτος πόντος. Λάγιος, πάση στον Τόλια. Γαλάνης, Αλέξανδρος. Ακάει δυναμικά, ο Λάγιος δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Γαλανόπουλος, πάση στον Μπελεχάκη. Έχει πάρει θέση ο Αθανασιάδης. Παϊκιός για πάνης πάνω του. Αλλά είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Παραφέρει ο Τριανταφυλλίδης. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θα αντίθετα δώσει ο Γαλανόπουλος. Σταματάει, παίζει με τον Αθανασιάδη. Γυρίζει αυτός, δεν θα τελειώσει καλά. Πιέζει το Σιαπάνης. Είναι στον Λάγιο. Πάει πίεση με αυτή την πάσα. Αλλά πάει στην γωνία, Δελετάκης δεν βιάζεται. Αλέξανδρος Γαλάνης. Άφησε στον Λάγιο, αυτός θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας. 14-0. Και ο Λάγιος συνδέεται με το καλάθι. Ήδη έχουν πάρει μια πάρα πολύ καλή απόσταση. Φιλοξενούμε, οι γηπεδούχοι με συγχωρείτε τώρα, οι φιλοξενούμε να βρουν το πρώτο τους καλάθι. Με τον Αθανασιάδη. 7,5 λεπτά. Παιχνίδιου χρειάστηκε για να περάσουν ώστε να έρθουν το πρώτο καλάθι. Από την άλλη εδώ συνεχίζουν το κρυφέδο τους στα τρίποντα. Η άσπρη διγιατή ήταν τελικά το σουτ. 16-2. Και το βελάκι δείχνει εθνικό στάρ. Έχουμε και αλλαγή για τους γηπεδούχους. Στο μάτς πέρασε ο Λαμπάς και την θέση του Σιαπάνη. Θελιδάκης. Τόλιας παίζει με τον Λάπα. Βλέπει αυτό στην κορυφή τον Γαλάνη. Επιχείρησε μια πάση η οποία ήταν δύσκολο να περάσει και από τον Μπελεχάκη. 1:40 ακόμα. Να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Κυροστέφος. Ψηλή πάσα ωραία συστημένη μπάλα στον Αθανασιάδη. Κάτω από την αντίπαλη ρακέτα αυτός μάχεται. Και κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Αλέξανδρο Γαλάνη. Είναι και το δεύτερο δικό του. Γι' αυτό και αποσύρεται τώρα γρήγορα από την ομάδα του. Πέρασε στο μάτς ο Χρήστος Γαλάνης. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε τον Παντρευτάκη στην πεντάδα των Westside. Ο οποίος είναι ο μόνος που σκοράρει για λογαριασμό των φιλοξενουμένων. Θελιδάκης. Χρήστος Γαλάνης αφήνει έξω. Λάγιος στην κορυφή με 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Είναι στην γωνία ο Θελιδάκης, θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. 19-3. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Τριανταφυλλίδης πήρε από τον Γαλανόπουλο. Η πάσα του ήταν κακή στην συνέχεια. Με στόχο τον Αθανασιάδη. Έγινε το λάθος.
Και τώρα η Άστρη είναι στην επίθεση με τον Λάγιο. Βρίσκεται εκεί λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Στα 10 δευτερόλεπτα ο χρόνος επίθεσης. Ο Γαλάνης άφησε στο πλάι, Δελιδάκης και αυτό μέσα. 21-3. Εξαιρετικός Δελιδάκης μέχρι στιγμής για τον Εθνικό Σταρ. Βάζει εκεί ο Μελεχάκης το τρίποδο τώρα. Να δώσει πνοή στην ομάδα του. 3 δευτερόλεπτα, 2. Δελιδάκης διασχίζει το γήπεδο. Τώρα θα το φάσει. Και ένα λοιπόν το πρώτο δεκαλέπτο με το σκορ του 21-6. Μπαίνουμε και σιγά και στο δεύτερο δεκαλεπτό, το οποίο μόλις ξεκινάει με τους Westside να έχουν την πρώτη κατοχή. Ο Εθνικός Σταρ έχει πάρει μια καλή διαφορά στο μάτς. 21-6 δείχνει το φωτεινό πίνακα. Καλά ξαφνικά τώρα με τον εθνικιασμό των γηπεδούχων, με τον Λάπα να τελειώνει καλά τη φάση και να ανεβάζει το σκορ στο 23-6 πλέον. Δελιδάκης έκανε ένα τρομερό πρώτο δεκαλεπτό για τους άσπρους, πετυχαίνοντας τους 14 από τους 21 πόντους. Έχει μπει με άγριες διαθέσεις στο σημερινό μάτς. Ενώ τώρα ο Δελφόπουλος είναι στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Κάνει την πρώτη βολή. Κάνει και την δεύτερη. Ο ίδιος του φάση να πάρει το rebound, αλλά ήταν και ο Λάπας για να καθαρίσει την φάση. Γαλάνης για 2 το σουτ και άστοχο επίσης. Πρόλαβε ο Τόλιας. Περνάει ο Λάπας, αφήνει έξω. Ο Φλάσκος εκτελεί, δεν ήταν καθόλου καλό το σουτ, αλλά είναι και ποιος άλλος, ο Δελιδάκης. 25-6. Συνεχίζει τον χάβα του. Μελεχάκης πάρει ένα κακό σουτ. Μελεχάκης ανεβάζει ταχύτητα. Βλέπει τον Λάπα, του περνάει την ασίστ. Θα τελειώσει αυτό στην φάση με επιτυχία. Για το 27-6. Στο συν 21 η διαφορά πλέον. Ο Μενσάουι θα πάρει για αυτό το τρίποδο. Airball. Και έχουμε time out για τους Westside. Επιστροφή για πάλι στην δράση. Κάτι από το time out των Westside, οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά μέχρι στιγμής. Μόλις 6 πόντοι έχουν μπει από την πλευρά τους στο παιχνίδι. Ενώ από την άλλη 27 πόντους έχουν καταφέρει να πετύχουν οι γηπεδούχοι. Λάσκος άφησε στον Λάπα. Πάει από τα αριστερά. Βρίσκει έξω τον Τόλια, ο οποίος προσπάθησε να προλάβει το ρολόι. Η κατοχή είναι και πάλι για τον Εθνικό Σταρ. Νέα 14 επίθεση λοιπόν για τους γηπεδούχους. Λάπας βάζει πλάτη, αφήνει έξω. Φλασκός στα 4 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος, μαζί με Αθανασιάδης. Φτιάχνει επιλογές, πάει ο Μπελεφάκη, το Αδερφόπουλος με συγχωρείτε κοντά του. Και κατέβαζε ο ίδιος, αφήνει τώρα στον Μπελεφάκη. Ο Μενσάουι, πάλι μπαλά στην περιφέρεια. Ο Αδερφόπουλος εκτελεί για 3, δεν θα μπει το καλάθι, μάζεψε ο Φλάσκος. Λαμπάς. Γαλάνης τώρα. Αφήνει δίπλα στον Δελιδάκη. Λάπα στα δεξιά. 4 δευτερόλεπτα, κλειστή και από 2. Δεν περνάει η πάσα του.
οποίος αμέσως σηκώνει το χέρι του. Φαουλ νούμερο 2 για τον Εθνικό Σταρ, 2-1 τώρα τα ομαδικά. Στέφος επέστρεψε στο ματς, έχει την μπάλα στα χέρια. Πιέζει τα σφιχτικά, βρίσκει την πάσα στον Μεντσάουι. Πάει προς τα μέσα, παίρνει τα βήματα, διαβάζει το καλάθι. Ράγιος. Παίρνει και πάλι, θα εκτελέσει κιόλας τώρα. Μάζεψε ο Τριανταφυλλίδης. 4.40 ακόμα για το ημίχρονο. Το σκορ στο 27-6. Καστή πάσα έφτασε στον Αφανασιάδη. Κόντρα σε δύο αντιπάλους θα πάει. Κανονική άμυνα προσθυγμένα από τους άσπρους. Αλλά μάζεψε και πάλι ο Τριανταφυλλίδης. Πελεχάκης θα εκτελέσει. Μαζεύει ο Αφανασιάδης. Και έχουμε φάουλ από τον Τολιά. Αφανασιάδης παλεύει με τον Τόλια και πάλι. Και η κατοχή αυτή την φορά είναι για τον Εθνικό Σταρ, καθώς τελευταίος βρήκε ο ψηλός τον Westside. Λαγιός πλέσκει σε αρκετά μέτρα χωρίς κανέναν πάνω του. Μάζεψε και ο Στέφος και αφήνει τώρα στον Μπελεχάκη. Πάλι Στέφος. Κατάει του φτιάχνει χώρο ο Ελμενσάουι. Από τη γωνία θα το πάρει ο Τριανταφυλλίδης. Έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη. Η μπάλα είναι και πάλι στα χέρια των φιλοξενούμενων. Στέφος στην περιφέρεια ζητάει το σκρίν από τον Αφανασιάδη. Θα παίξει μαζί του. Καλή άμυνα από τον Λάγιο. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Προσπαθεί να βρει τρόπο να εκτελέσει ο Αφανασιάδης. Ελμενσάου εκεί κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Θα κάνει ένα άτσαλο τελείωμα. Και τελικά θα χαθεί και αυτή η επίθεση. Από τους φιλοξενούμενους οι οποίοι παραμένουν χωρίς την δεύτερη περίοδο. Ο Γαλανόπουλος περνάει στο ματς και πάλι. Θα πάρει την θέση του Τριανταφυλλίδη, ο οποίος χρειάζεται για κάποιες ανάσες. Ενεργείο σκάπανης έχει επιστρέψει από την πλευρά των φιλοξενούμενων, των γηπεδούχων. Μεγάλη πάσα με φλάσκο. Αυτή είναι ο λάθος εδώ για τον Εθνικό Σταρ. Μπελεχάκης. Γίνεται το λάθος και από τους Westside. Λάγιος. Ωραία τρίπλα. Περάσε τον Μπελεχάκη, θα φτάσει κοντά, θα κάνει το φλότερ. Αλλά θα αστοχίσει. Γαλανόπουλος βρίσκει κατευθείαν το συμπέκτη του. Μπάλα πάει έξω. Και πάλι ο Μπελεχάκης. Δεν μπορεί να παίξει με τον Αφανασιάδη, επιλέγει τον Στέφο. Πατάει γερά, σηκώνεται και σκοράρει για το 27-8. Νομίζω σε παρόμοιο χρονικό σημείο σκοράραν και στην πρώτη περίοδο η Westside. 2,5 λεπτά πριν το φινάλε. Αυτό κάνουν και τώρα. Αυτός 2 και 20 μας απομένουν. 6-2 είναι το τμήμα του σκορ μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο. Στα χαμηλά έχουν μείνει και οι δύο ομάδες. Σκιαπάνης. Άσε δίπλα του. Τελείωσε την φάση ο Φλάσκος. Για το 29. 8. Και πάλι στις 21 πόντους η διαφορά. Γαλανόπουλος. Στέφος, πατάει κάτι, φτάνει μέχρι μέσα.
Θα μπορούσε να έχει αφήσει την μπάλα στο καλάθι, νομίζω. Θα βολευτεί με τις δύο βολές του τώρα. Ο Θανασιάδης αποσυρθεί από τους West Side, περνάει στο μάτς ο Παντρευτάκης. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό για τον Εθνικό Στάρ, το τελευταίο φαουλ που είχαν να δώσουν ήταν αυτό. Οι γηπεδούχοι από την άλλη εξακολουθούν να μην τα πηγαίνουν καλά στις βολές οι φιλοξενούμενοι. Πετούν άλλη μια βολή τους στα σκουπίδια. Έξω και η δεύτερη από τον Στέφο. Δάγιος. Δυνατή η πάσα του και αρκετά ψηλή για τον Σιαπάνη, ήταν από φέρουν το λάθος. Έτσι η Άσπρη. 1,5 λεπτό ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Καρανόπουλος. Στέκεται, εκτελεί για τρεις, δεν το βάζει. Η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Συνέχεια στο μάτς με τον Λάγιο να κατεβάζει. Είναι το σκριν. Μαζί με τον Γαλάνη. Περνάει. Να δούμε αν έχει δοθεί ψηλά το φάουλ. Χαμηλά, χαμηλά λένε τελικά οι διαιτητές. Γι' αυτό και η μπάλα πάει στο πλάι. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Westside. Έχουν ακόμα δύο να δώσουν. Γαλάνης. Του φύγει η μπάλα εκεί στην τρίπλα. Πήγαμε και στα τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Λεφάκης. Μάικο Ντάιλμεν Σάουι. Του δίνει το σκριν, σηκώνεται αυτός για δύο. Ήταν άτυχος εδώ στην συγκεκριμένη φάση. Μπάλα στα χέρια του Λάγιου. Σιαπάνης. Σκάστη πάσα στο πλάι. Για δύο πόντους δεν μπαίνει. Ο Σιαπάνης όμως θα καταφέρει να μαζέψει και πάλι. 9-14 δευτερόλεπτα για τον Εθνικό Σταρ. Θα μείνει και με επίθεση τη συνέχεια για τους West Side. Ωραία, εδώ βρέθηκε μόνος του ο Λάγιος. Εκτέλεσε κιόλας ανενόχλητος. Σιγά μην άφηνε την ευκαιρία να πάει χαμένη. 32, 8 πλέον, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλανόπουλος στα 3, θα εκτελέσει, θα το βάλει. Και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Με το σκορ να δείχνει 32-11. Πήγαμε μόλις και στην τρίτη περίοδο. Με το σκορ στο 32-11, το σύν 21 παραμένει σταθερά στην διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες. Ο Στέφος έκλεψε, βρήκε και εξαιρετικά τον Αθανασιάδη, ο οποίος είχε βρεθεί στην αντίπαλη ρακέτα. Είναι το 32-13. Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες περιόδους, ο Βεσάιτ που νωρίς το πρώτο τους καλάθι. Καταλήγει εκτός από την προσπάθεια του Γαλάνη. Γαλανόπουλος τώρα για τους φιλοξενούμενους. Φτιάχνει αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Μέση με τον Αδελφόπουλο και πάλι Γαλανόπουλος. Φτιάχνει επιλογές καθώς έχει σταματήσει την τρίπλα. Πυροστέφος. Δύο δευτερόλεπτα απέμεναν. Έγινε και η λάθος πάσα. Σιαπάνης φεύγει στην άλλη πλευρά. Επιλέγει να πασάρει. Πολύ ωραία εδώ. Σε διπλώθηκε ευνηδιασμός, δεν έρχεται το καλάθι στην πρώτη ευκαιρία, ούτε στην δεύτερη. Πέρασαν εκμεταλλευτεί αυτή η γρήγορη επίθεση για τους φιλοξενούμενους, για τους γηπεδούχους, με συγχωρείτε. Παναστιάζει τώρα με καλύτερη θέση, θα γυρίσει, θα σκοράρει ξανά. 32-15. Παναστιάζει ξεκινάει την προσπάθεια των West Side, ώστε να φτιάξουν κάπως την κατάσταση, να μειώσουν την απόσταση. Έχει στο παρκέ ο Δελιδάκης, κερδίζοντας το φαουλ παράλληλα. Ε,
στη γωνία. Λάγκιος εκτελεί. Πάλι όμως περισσότερη δύναμη. Γαλανόπουλος τώρα. Τριανταφυλλίδης. Γαλανόπουλο και πάλι. Αδελφόπουλος ξανά στον Τριανταφυλλίδη. Αναγκάζεται να εκτελέσει αυτός. Καθώς τελείωνε και ο χρόνος. Το τελειδάκι κερδίζει και πάλι το φάουλ. Τον Αδελφόπουλο αυτή τη φορά έγινε. Διαπάνης. Βλέπει τις επιλογές του, τώρα η μπάλα θα πάει στον Γαλάνη. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, τρομερή προσπίση, απίστευτο καλάθι από τον Αλέξανδρο Γαλάνη. Έστειλε τους αντιπάλους του, οι οποίοι έφεραν την προσπίση και έγινε το 34-15 τώρα. Δυναμική άμυνα, δεν έφτασε η μπάλα ποτέ στον Αθανασιάδη. Σε απάντηση περνάει, 3 εναντίον 1. Τυροδελιδάκης και τελείωσε. Με επιτυχία την φάση για το 36-15. Γαλανόπουλος. Τριανταφυλλίδης του δίνει ξανά, αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα. Αδελφόπουλος βρήκε τον Αθανασιάδη. Έγινε το φάουλ στην συνέχεια, το οποίο το έκανε ο Αλέξανδρος Γαλάνης. Χρήστον Καλάνης περνάει στην θέση του. Καθώς αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είναι το τρίτο δικό του φαουλ. Ο Δεφούβλος ψάχνει την παίκτη για να επαναφέρει. Πάτησε γραμμή ο Αθανασιάδης. Μπάλα περνάει στα χέρια του εθνικού στάρ. Σκιαβάνης. Γίνησε ο Δελιδάκης, τώρα θα πάρει την μπάλα. Θα εκτελέσει κιόλας αμαρκάριστος. Ακολούθησε τη φάση, αλλά εκείνη ο Γαλανόπουλος, ο οποίος μάζεψε το rebound. Θα φτιάξει τώρα και την επίθεση για τους Westside. Ψάχνει επιλογές ο Στέφος, αφήνει έξω. Τρίποντο του Γαλανόπουλου εκτελεί. 36-18. Τσιαπάνης. Φτάζει κατεύθυνση πάει από τα αριστερά. Στέφος βγήκε και δυναμικά δεν μπορούσε να κλέψει. Έπεσε πάνω στον Δελιδάκη. Και έχουμε φαουλ. Είναι το τρίτο ομαδικό φαουλ αυτό για τους Westside. Κρατάει ο Σιαπάνης. Παίρνει στα πόδια τον αντιπαλό του, άστοχο το τρίποδο του Λάγιου. Έσωσαν οι Άστρα, αλλά δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν την κατοχή. Στέφος. Βελεθάκης. Γαλανόπουλος παίζει με τον Αθανασιάδη. Είναι ο Λομόναχος εκεί. Θα κάνει το 36-20. Δεν μπορέσε να τον σταματήσει ο Τόλιας. Και έτσι διαφορά πέφτει στις 16. Σκιαπάνης αργά αργά. Μπάλα συστημένη στα χέρια του Στέφου, πολύ καλή αντίδραση εδώ από τον παίκτη των Westside. Τους κατεβάζει και ο ίδιος δέχεται και το φάουλ από τον Σιαπάνη. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Επανέφερε ο Γαλανόπουλος η μπάλα. Πάει στον Στέφο. Λύθηκε καλά αυτός από δύο και τελικά ο Δελιδάκης έκανε το κλέψιμο. Το φαουλ από τον Αθανασιάδη.
Αναστασιάδη. Είναι το τέταρτο ομαδικό φαουλ που κάνουν οι φιλοξενούμενοι. 2-4 είναι τώρα τα ομαδικά. Καλυδάκης. Αυτή η πάσα έφτασε στον Σιαπάνη. Βγαίνει στην περιφέρεια αυτός για να ξεμαρκαριστεί. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Παίρνει ο Λάγιος, σταματάει και εκτελεί. Αλλά δεν το βάζει, μαζεύει ο Μπελεχάκης. Και πάλι έχει πάνω τον Λάγιο. Καλανόπουλος εκτελεί ακόμα ένα μέσα κι αυτό. 36-23. Επόμενα τρίποντα από τον Γαλανόπουλο και η διαφορά πέφτει στις 13 πλέον. Σαφώς βελτιωμένοι οι φιλοξενούμενοι σε αυτή την τρίτη περίοδο, για την οποία μας απομένουν ακόμα 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Ωραία εδώ άλλαξε κατεύθυνση ο Γαλάνης. Κράτησε και την κατοχή. Αν έχουμε 5 δευτερόλεπτα τώρα για τον εθνικό στάρ. Στο μάτς περνάει ο Λάπας και ο Φλάσκος για τους άσπρους. Εκτός Δελιδάκης και Σιαπάνης. Πρέπει να βιαστούν τώρα οι γηπεδούχοι. Φλάσκος αφήνει στον Γαλάνη, αυτός εκτελεί πολύ αδύναμο το σούτ. Θα καταλήξει έρβολη προσπάθεια. Και έτσι υπάρχει ευκαιρία για τους West Side ώστε να ρίξουν κι άλλο την απόσταση. Στέφος έφτασε κοντά, κόπηκε αλλά αντικανονικά από τον Γαλάνη, ο οποίος αντέδρασε στο σφύριγμα. Έχουμε βόλες τώρα για τους φιλοξενούμενους. Με τον Στέφο να είναι στημένος στη γραμμή. Είναι αστόχος στην πρώτη. Γενικά είπαμε και νωρίτερα, σήμερα οι βόλες είναι ένα θέμα για τους Westside. Βάζει την δεύτερη. Για το 36-24. Πήρε ο Λάγιος. Μπάλα στον Γαλάνη. Τώρα θα συνεργαστεί με τον Φλάσκο. Και τώρα ετοιμάζεται ο Αλέξανδρος Γαλάνης να περάσει το μάτς. Επιστρέφει στην θέση του Χρήστου Γαλάνη. Πελεχάκης. Κρατάει ο Στέφος. Έχει μπροστά τον Γαλάνη. Σταματάει, γυρίζει. Πάσα του δεν έφτασε τον Τριανταφυλλίδη. Φλάσκος παίζει και πάλι με τον συμπαίκτη τον Λάπα. Αυτός θα τελειώσει την φάση. Γάλλο 38-24. Τριανταφυλλίδης τώρα στην άλλη πλευρά. Εκτελεί γρήγορα και το βάζει. 38-27. Τα τρίποτα δίνουν λύσεις στους Westside. Μειώνουν στους 11 τώρα. 45 δευτερόλεπτα να απομένουν. Από το πλάι ο Φλάσκος εκτελεί. 40-27. 36 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Μελεχάκης. Παίζει με τον Στέφο. Αυτή η πάσα πέρασε για τον Αθανασιάδη. Βρήκε χώρο αυτός για να εκτελέσει. 40-29. Πολύ επίθεση για τους άσπρους τώρα, με 16 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Έχουν και ένα φαουλ, όχι δεν έχουν φαουλ, με συγχωρείτε, δεν έχουν φαουλ να δώσουν οι Westside. 3-5-4 δευτερόλεπτα, 4 τώρα. Φλάσκος κόβεται στα ίσα από τον Μελεχάκη, βρίσκει μια εκτέλεση. Δεν θα δει το καλάθι, παρά την καλή άμυνα του Μελεχάκη. Και έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 40-29. Μόλις ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο του παιχνιδιού,
στα 40-29 βρίσκεται τώρα το σκορ. Με τις Westside να παρουσιάζουν σαφώς καλύτερο πρόσωπο στην τρίτη περίοδο. Να βρίσκουν λύσεις από τα τρίποντα και να ρίχνουν την απόσταση στους 11 ποντούς. Το θυμίζω νωρίτερα. Η διαφορά έχει φτάσει ακόμα και στους το συν 21 και στους συν 23, αν δεν κάνω λάθος. Εθνικός Σταρδόρ στην επίθεση με τον Λάγιο. Άγγλος ο Γαλανόπουλος. Ψάχνει συμπαίκτες, κάπως παρακινδυνευμένη πάσα για τον Μπελεχάκη, ο οποίος υποπίεση τώρα προσπαθεί να κρατήσει. Ο ρέφερι δείχνει πως η μπάλα είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Μπελεχάκη στο πλάι. Πίσω με τον Γαλανόπουλο. Μενσάουι. Στεφός κάνει το βηματάκι πίσω, 4 δευτερόλεπτα, πρέπει να βιαστεί ο Αθανασιάδης. Πήρε το τρίποντο, βρήκε σίδερο. Λάπας. Βλάσκος δίνει και πάλι στον Γαλάνη. Όχι τώρα πήρε ο Γαλάνης, ως χωρίς το τόλια στα νωρίτερα. Βγαίνει άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Κατεβάζει ο Γαλανόπουλος. Στέφος. Παίζει με τον Αφανασιάδη, γυρίζει αυτός για να δει τι επιλογές έχει. Αφήνει στον Γαλανόπουλο. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, σηκώνεται από μέση απόσταση, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Κατοχή είναι και πάλι για τους Κουρσάιντ. Και ανανεώνεται και το ρολόι. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. 7,5 λεπτά για το τέλος. Στέφος ζητάει στη γωνία ο Γαλανόπουλος, αυτόν θα πάει μπάλα, θα εκτελέσει υποπίεση, δεν είναι καλό το σουτ. Μάζεψε ο Τόλιας. Λάσκος αφήνει στον Λάπα. Γαλάνη για 2. Μπαίνει το καλάθι. Γαλανόπουλος ζητάει ηρεμία. Οργανώνει τώρα για τους φιλοξενούμενους. Δείχνει το σύστημα. Πυροφλάσκο στην κορυφή, ο Στέφος με συγχωρείτε. Σηκώνεται για 2, ούτε τώρα θα πει το καλάθι. Παραμένει στους 40-29. Δεν έχουμε ακόμα κάποιο πόντο στην τέταρτη περίοδο. Τόλια στην κορυφή. Φλάσκος θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει κιόλας. 42-29. Πάμε και σε μια διακοπή για time out. Συνέχεια στο μάτς, τελευταία 6 λεπτά στην αναμέτρηση. Μόλις ένα καλάθι έχουμε δει μέχρι στιγμής στην τέταρτη περίοδο. Σε αυτά τα 4 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Αυτό του Φλάσκου νωρίτερα που κάνει το 42-29. Εδώ θα βγει άμυνα από τους φιλόξενους, από τους γηπεδούχους. Είναι δικιά τους τώρα με τον Σιαπάνη. Κατεβάζει. Έχει το screen για να ξεφύγει για τον Ελμεντσάουι. Εξαιρετική συνεργασία με τον Τόλια. Θα κερδίσει το φαουλ αυτό στην εξέλιξη της φάσης. Έχει δύο βολές να εκτελέσει. Πρώτη, 43-29. Θέλει και την δεύτερη τώρα, την οποία επίσης θα βάλει. Με το 44-29. Γαλανόπουλος. Ο Τριανταφυλλίδης ζητάει, ο Αθανασιάδης έχει πολλές άσπρες πάνελες γύρω του. Δεν διστάζει όμως να εκτελέσει και κερδίζει τελικά και το φάουλ. Ελμεντσάουι
θα περάσει εκτός για να πάρει τη θέση του Αδελφόπουλος. Αν άκουσα καλά, αυτό ήταν και το τρίτο φάουλ του Τόλια στο μάτς. Ο Φρανσιάδης έχει στην πρώτη βολή. Δεν αλλάζει το 44-29. Βάζει την δεύτερη. 44-30. Μελιδάκης παίρνει μόνο στην την προσπάθεια. Θα βάλει το καλάθι για το 46-30. Καλανόπουλος τώρα. Κάνει την κίνηση ο Αδελφόπουλος στο πλάι. Το 30 Φιλίδης. Περισμένο φαουλ από τον Φλάσκο έχει γίνει, ναι. Τώρα δείχνει και το νούμερο ρέφερι. Δύο ένα τα ομαδικά με 4-41. Απομένει για το τέλος. Καρασιάδης βρήκε λίγο χώρο. Το έχασε όμως το σουτ. Μαζεύει ο Σιαπάνης. Δίνει στον Φλάσκο, του δίνει κεφάλι. Σιαπάνης πιέζεται, θα βρεθεί στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Για δύο από τον Φλάσκο. Μαζεύει ο Αδελφόπουλος. Έχει βάλει από τα χέρια του Στέφου. Σιαπάνης σηκώνεται, κατεβάζει το χέρι του ο Αθανασιάδης. Και έχουμε φάουλ. Τώρα θα περάσει και εκτός ο Αθανασιάδης. Στη γραμμή τώρα ο Σιαπάνης. Βάζει την βόλη με το 47-30. Κάνει την βολή, όμως μαζεύουν και πάλι άσπρη. Πάθει να γλιτώσει το λάθος του Εθνικό Σταρ. Δεν καταφέρω όμως ο Σιαπάνης να συγκρατήσει. Λεχάκης. Πάει από τα αριστερά. Έχει μπροστά τον Σιαπάνη και τον Φλάσκο. Πήρε ο Παδρευτάκης, γύρισε, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Τόλιας βγάζει μπροστά τώρα τους άσπρους. Ρίχνει ταχύτητα, άλλωστε δεν υπάρχει και λόγος για να βιαστούν οι παίκτες του Εθνικού Σταρ. 3-20 επομένου για το τέλος. Το σκορ είναι υπέρ τους και απλά απομένει να διαχειριστούν αυτά τα τελευταία λεπτά για να φτάσουν στη νίκη. Προλαβαίνει το ρολόι, δεν μπορεί να ευστοχίσει ο Τόλιας, ο ίδιος όμως θα μαζέψει. Γαλάνης, παίρνει στον Σιαπάνη. Κάνει και το κόψιμο η μπαλά στον Γαλάνη, περνάει από τον Αδελφόπουλο, φτάνει μέχρι μέσα, δεν προλαβαίνει όμως να έχει τελευταία γέρα. Έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Λαγιός πέρασε στο μάτι τώρα στην θέση του Φλάσκου. Γαλανόπουλος. Βελεχάκης παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν παίρνει το καλάθι, μαζί ο Δελιδάκης. Κάνει το φαουλ. Ο Βελεχάκης ο οποίος παίρνει αμέσως. Να δώσει το χέρι του στον αντιπαλό του. Και έχουμε και βόλες. Βολές καθώς είναι αντιαθλητικό το φάουλ.
ένταση. Για το παιχνίδι. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε με την επανέναρξη. Επιστρέψαμε και πάλι στην δράση. 55 από μένα ακόμα για το τέλος. Γυρίζει ο Τόλιας, χάνει την ισορροπία του, θα κάνει για το λάθος. Μελεχάκης. Αδερφόπουλος είχε βρεθεί κοντά στην ρακέτα, δεν πέρασε όμως η πάσα. Λάγιος πήρε. Κρατάει, βλέπει και το ρολόι. 1,5 λεπτό από μένα ακόμα. Πάλι Λάγιος, 4 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση. Πρέπει να σουτάρουν, θα το κάνει για να προλάβει το χρονόμετρο. Βέβαια και Στεφάνη όμως στην μπάλα. Και έτσι περνάει ανεκμεταλλευτή η ευκαιρία. Μελεχάκης, μια γρήγορη τρίποντη εκτέλεση, βάζει το καλάθι. Για το 47-33. Μελιδάκης, και κάνει μεταφορά. Ο Μελεχάκης θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Λάγιος φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στο μάτς. Ο Εθνικός Σταρό, όπως όλα δείχνουν, θα φτάσει στην 11η νίκη του. Θα πάει στο 19. Από την άλλη hoop, η Westside θα βάλει το λεωστιο σέρι νίκων που έχουν καταφέρει να χτίσουν στις 5 τελευταίες αγωνιστικές. Θα υποχωρήσουν στο 14-6. Μελιδάκης θα κάνει το φλότερ. 30 φιλίδης μάζεψε. Μελεχάκης. Θα πάρει ο Γαλανόπουλος στο σουτ. Φινάλι λοιπόν στο παιχνίδι με τον Εθνικό Σταρ να επικρατεί με 47-33.